Καλή σας μέρα σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Η επικαιρότητα μας προτάσει πριν μπούμε στα ασφαλιστικά και τις συντάξεις, επειδή στη Μεσσηνία έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και έχετε έγνοια εκεί. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκα, να λέει ότι σε πολύ λίγη ώρα θα ζητήσει να κηρυχθεί ο νομός. Βεβαίως θα εισηγηθεί ο ίδιος για την πόλη του. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εσείς με ποιο τρόπο μπορείτε να συμπαρασταθείτε στο γεγονός αυτό μέσω του Υπουργείου? Προφανώς έχουμε προγράμματα, αν χρειαστεί, να βοηθήσουμε σε περίπτωση που μείνουν άνθρωποι, ας πούμε, άστεγοι. Θέλω να ελπίζω δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Επικοινώνησα το πρωί και με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, και με τον Δήμαρχο Πύλου, τον κύριο Καφαντάρη, και εν όψη της κατάστασης αυτής και εν όψη μιας άλλης έκτακτης ανάγκης που προέκυψε ξαφνικά, γιατί ξέρετε τα κακά δεν έρχονται ένα-ένα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένα πλοίο με 300 μετανάστες, το οποίο έχει εξοκύλει η ακυβέρνητο έξω από την Πύλο στη Σαπιέντζα, και το οποίο πρέπει να ρημουλκηθεί μέχρι την Πύλο. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε συντονισμένα και στη φυσική καταστροφή και σε αυτούς τους ανθρώπους μας που είναι εκεί και που προφανώς θα πρέπει να τους δώσουμε τη βοήθεια που είμαστε και νομικά και ηθικά υποχρεωμένοι. Μάλιστα, ευχαριστούμε, κύριε Κατρούγκαλο, γι' αυτό. Να συνεχίσουμε με μία ερώτηση που εγώ λέω ότι θέλω να σας την κάνω από το πρωί. Και αυτό έχει να κάνει με τις μειώσεις στις συντάξεις. Γενικά σας λέω, από αυτό που ακούμε από τον απλό κόσμο, από τους συμπολίτες μας, ότι θεωρούν ότι μειώνονται οι συντάξεις, ενώ εσείς λέτε και ξαναλέτε ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη. Θέλουμε να μας επαναλάβετε, γιατί μιλάτε σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Σας κάνουν την ίδια ερώτηση και εσείς. Θέλουμε να μας το δικαιολογήσετε. Πώς λέτε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις όταν βλέπουμε στα ATM ότι μειώνονται? Και χθες συναντήσατε και την προσωπία συνταξιούχου. Ναι, υπήρξε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Συνταξιούχου. Είναι αλήθεια. Που λένε δεν αντέχουν κύριες, άλλο. Για τις κύριες συντάξεις έχω πει και έχουμε δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται και δεν μειώθηκαν να μειωθούν και δεν μειώθηκαν. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η μείζον παρέμβασή μας στο ασφαλιστικό είναι να έχουμε ένα νέο σύστημα. Δηλαδή να ομογενοποιήσουμε όλους τους σκόρπιους κανόνες που υπήρχαν, που διαιώνιζαν την ανισότητα, και να έχουμε ένα σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις εισφορές που δίνει ο καθένας, συν κάτι που θα δίνει το κράτος από τη φορολογία, την Εθνική Σύνταξη. Θέλαμε λοιπόν ένα σύστημα με ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη αναφέρομαι στο ότι το κράτος θα δίνει τόσα χρήματα από τη φορολογία, όσα αντιστοιχούν στον ορισμό της φτώχειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αυτό έτσι να το κατανοήσουμε το θέμα για το μέλλον. Μισό λεπτάκι. Αλλά εδώ είναι υπολογισμός ίσον μείωση, διότι έχουμε και αρκετούς ανθρώπους που λένε ότι δεν είναι τα 1120 τα καθαρά στα οποία είδαν μείωση, είναι και πιο κάτω, με βασική πολύ πιο όχι, κάτω. Όχι. Θα αναφερθώ σε αυτό το γεγονός. Αυτό που σας λέω λοιπόν είναι για το μέλλον. Υποδεχθήκαμε όμως μια κατάσταση την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Η κατάσταση αυτή είναι ελλείμματα της τάξης του 9% το καθάρισμα του εθνικού προϊόντος, ισολογισμοί να μην έχουν γίνει στα ασφαλιστικά ταμεία από το 2009 και ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων να μην μπορούν να πληρώσουν εισφορές, είτε γιατί είναι αυτοαπασχολούμενοι. Εκεί το ποσοστό αυτό που πληρώνει εισφορές είναι το 25% του συνόλου. Και είτε αντίστροφα στον χώρο των μισθωτών να έχουμε τόσο μεγάλη ανεργία που να μην μπορούμε να έχουμε τα αντίστοιχα έσοδα. Έπρεπε λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίως για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα, να γίνει μια συγκράτηση δαπάνης. Δεν θέλαμε όμως να επιβαρύνουμε για 13η φορά τους συνταξιούχους μετά από τις 12 απανωτές περικοπές που είχαν υποστεί από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπαμε λοιπόν? Θα επανυπολογίσουμε τις συντάξεις, θα εφαρμόσουμε δηλαδή τους νέους κανόνες που φέρουν ισορροπία στο σύστημα και στις παλαιές συντάξεις. Επειδή όμως δεν θέλουμε να φάνε ένα 13ο χαστούκι οι συνταξιούχοι. Ναι, γιατί μέσα εγγυόμαστε, από αυτό μειώνονται. Εγγυόμαστε. Τι εγγυόμαστε? Ότι καμία κύρια σύνταξη δεν θα μειωθεί και καμία επικουρική σύνταξη δεν θα μειωθεί αν το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής σύνταξης είναι μεικτά 1.300 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή, εσείς ξαφνιαστήκατε με το εύρος των μειώσεων όμως, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ βλέπουμε επικουρική, η οποία πήγε στο μισό. Από εκεί που είχε κατέβει, πήγε επίσης στο μισό μετά από αυτή τη μείωση. Για να μένετε να μειωθεί και άλλο. Είναι αλήθεια. Όχι, άλλο δεν πρόκειται να μειωθεί. Αυτό είναι το ανακριβές. Αυτό είναι η γκρίζα και η μαύρη προπαγάνδα που διακινεί η Νέα Δημοκρατία κυρίως. Γιατί είναι μαύρη προπαγάνδα? Έγιναν αναπροσαρμογές και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και θα πάρουν μερικές που θα γίνουν και τον Οκτώβριο. Αυτές δεν είναι πρόσθετες. Είναι σε διαφορετικά ταμεία. Και είναι ακριβές αυτό που λέτε. Υπήρχαν περικοπές που ξεπέρασαν το 40%.